Πάμε τώρα, καθώς η 3η Ιουλίου, σωστά Εύη, ήταν, χθες δηλαδή, Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Ένα αντικείμενο που βγήκε από τη ζωή μας. Βγήκε ή αλλά μάλλον παραμένει. Και ξαναμπαίνει πάλι. Το ξαναφέρνουμε εμείς. Τι πιστεύεις εσύ? Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να την αποχωριστούμε, γιατί δεν έχουμε την οτροπία να την αποχωριστούμε. Γιατί δηλαδή, δεν κατάλαβα. Λες, στο εξωτερικό πώς έχουν την οτροπία? Είναι σαν αυτό που λένε ότι δεν μπορώ να πίνω καφέ με χάρτινο καλαμάκι. Μπορείς να πιεις καφέ με χάρτινο καλαμάκι? Βέβαια. Δεν θα σχολιάσω τώρα τι λες καθημερινά στο γραφείο. Πάντως. Ναι, επειδή αλλάζεις κουβέντα τώρα. Όχι, επειδή αναφέρεις στο εξωτερικό και πρόσφατα ήμουν στις Βρυξέλλες, στο σούπερ μάρκετ ας πούμε που πήγαμε, είδαμε όλους με επαναχρησιμοποιούμενες τσαντούλες να πηγαίνουν και να βάζουν το ατρόφιμά τους, είτε σε υφασμάτινες, είτε σε τσάντες τέλος πάντων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά για διάφορους σκοπούς. Μάλιστα. Έχουμε καρτουλά αναφορικά με την πλαστική σακούλα. Για πάμε να δούμε λίγο. Λοιπόν, θα δούμε τι έγινε το 2021 και το άρθρο από το οποίο έτσι αντλήσαμε και τις πληροφορίες αναφέρει και το 1950. Έχουμε 370 εκατομμύρια τόνους, ενώ το 1950, αρκετές δεκαετίες πριν, μόνο 1,5 εκατομμύριο τόνοι. Συνολικά 80 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών ετησίων στις θάλασσες και σύμφωνα βεβαίως με τα στοιχεία από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Και θα προχωρήσουμε στην επόμενη κάρτα με την ίδια έτσι πηγή να δούμε το 2020 ότι είχαμε περισσότερες 1 εκατομμύριο σακούλες, ενώ το 2017 είχαμε 1,8 δισεκατομμύρια σακούλες στα σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε ότι η αριθμή είναι υψηλή, ωστόσο δεν φαίνεται να μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τους μειώσουμε. Μάλιστα. Και το 2020 είχαμε μείωση σε 75 με 80 σακούλες ανά κάτοικο, σύμφωνα πάντα με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε να μείνουμε στο ίδιο κλίμα και να πάμε, Εύη, στον κύριο... Αχιλέα Πληθάρα, είναι ο υπεύθυνος προγραμμάτων αποτυπώματος στο WWF Ελλάς. Μάλιστα. Την καλησπέρα μας, κύριε Πληθάρα. Καλησπέρα και από μένα στην Κρήτη. Προσπαθούμε να μπούμε τα τελευταία χρόνια σε μια νοοτροπία διαφορετική και σε μια φιλοσοφία να βγάλουμε από τη ζωή μας. Κάθε τι μας δημιουργεί προβλήματα, μεταξύ αυτών και στο πλαστικό. Στην χρήση πλαστικών, δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε πλησιάσει τον στόχο που αρχικά έχει τεθεί. Είμαστε ακόμα πολύ μακριά και όχι μόνο για την πλαστική σακούλα, μιας και χθες ήταν η παγκόσμια μέρα για τη μείωση της χρήσης, στα άλλα πλαστικά μιας χρήσης, αλλά όσον αφορά την πλαστική σακούλα, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, το 2018 και το 2019 είχαμε πάνω από 110 λεπτές πλαστικές σακούλες ανακάτοικο, δηλαδή καταναλώνουμε πάνω από 110 πλαστικές σακούλες ανακάτοικο. Βέβαια, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Αν γυρίσετε γύρω-τριγύρω στις λαϊκές, στα σούπερ μάρκετ, στους φούρνους, στα μικρομάγαζα και στα περίπτερα, θα δείτε να χρησιμοποιούνται κατά κόρον και να μοιράζονται κατά κόρον πλαστικές σακούλες, για τις οποίες μάλιστα δεν εισπράτεται τέλος, η λεγόμενη εισφορά των 7 λεπτών. Αυτές γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό εισφοροδιαφεύγουν η παραγωγή των πλαστικών σακούλων, δηλαδή δίνουν παράνομα στη φορά τέτοιες πλαστικές σακούλες. Με αποτέλεσμα, οι εκτιμήσεις που έχουμε ως WWF Ελλάς είναι ότι η κατανάλωση πλαστικής σακούλας ανακάτοικο στην Ελλάδα ξεπερνάει τις 200 πλαστικές σακούλες. Και προσέξτε, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να μειώσουμε τις πλαστικές σακούλες στις 90 ανά άτομο το 2019. Πράγμα που καταλαβαίνετε ότι δεν το πετύχαμε. Κύριε Πληθάρα, βλέπουμε έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα να γίνεται και πολλής λόγος για τις μοβ μέδουσες. Και μάλιστα είδαμε ότι οι χελώνες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το πρόβλημα τρώγοντας τις μέδουσες. Την ίδια στιγμή όμως οι πλαστικές σακούλες που βρίσκονται στη θάλασσα αποτελούν έτσι ένα αντικείμενο κίνδυνο για τις χελώνες, γιατί ακριβώς τις μπερδεύουν με τις μέδουσες και τις τρώνε. Οπότε είναι σαν να βάζουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μας. Είναι αυτή η αλυσίδα, κύριε Πληθάρα, και ο ανθρώπινος παράγοντας που μυαλό δεν θα βάλουμε ποτέ. Δεν θα βάλουμε ποτέ, έχετε δίκιο, δηλαδή αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αντί να φάει τις πραγματικές, τρώει τις πλαστικές σακούλες που εμείς πετάμε. Μάλιστα, τις έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ που κολυμπάμε δίπλα τους και δεν μας κάνει πλέον καμία εντύπωση. Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε. Όπου μπορούμε να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε τη δικιά μας επαναχρησιμοποίηση τσάντα, δεν είναι δύσκολο, λίγο πολύ όλα τα σπίτια έχουν. Και ένα δεύτερο που λέμε είναι ότι αν δεν μπορείτε να το καταργήσετε τη σακούλα όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, ακόμα και της Αφρικής,
Λοιπόν, βάλτε ένα τέλος που να ανταποκρίνεται στην περιβαλλοντική επίπτωση της πλαστικής σακούλας. Γιατί τα 7 λεπτά είναι πολύ λίγα. Υπάρχουν άλλες χώρες που χρεώνουν 22 και 45 λεπτά κάθε πλαστική σακούλα που καταναλώνουν οι πολίτες. Πάντως υπάρχει και αυτή η νοοτροπία, τουλάχιστον τη βλέπουμε συχνά, που πολλοί αναφέρουν και λένε εντάξει, τι θα γίνει αν εγώ, ας πούμε, μόνο χρησιμοποιήσω την πλαστική σακούλα. Δεν βλέπουν συλλογικά τι θα γίνει. Βλέπουν ατομικά και ότι μπορεί να μην επηρεάσουν. Αλλά θεωρώ ότι ο καθένας μας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του για ένα καλύτερο αύριο. Μα ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, σίγουρα εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα. Δηλαδή, είναι τα πολιτικά μέτρα που αναμένουμε να συμβούν. Από την άλλη, όμως, σαν άνθρωποι, οφείλουμε μην τι άλλο να δείξουμε την δέουσα ευαισθησία. Δηλαδή, είπατε και στην αρχή, πάνω από 2 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες καταναλώνουμε στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Αν ρωτήσετε όλους μας, κανενός εξαιρεμένου, γιατί το κάνει, θα πούμε όλοι ότι εντάξει, μωρέ, τις δικές μου πλαστικές σακούλες θα σωθεί ο κόσμος. Λοιπόν, όλες αυτές οι σακούλες που χρησιμοποιούν. Αυτό μόνο στην Ελλάδα το ακούσαμε. Στην Ελλάδα θα φρίζουν στα 2 δισεκατομμύρια. Από μένα θα σωθεί ο κόσμος. Μόνο στην Ελλάδα το ακούσαμε. Λοιπόν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλαστικά καλαμάκια. Εκεί να δείτε που μπαίνει στο διαδίκτυο για να βρουν ορισμένοι πλαστικά καλαμάκια και να βγάλουν τη χρονιά ή το εξάμηνο. Το εξάμηνο. Λοιπόν, άλλη συζήτηση. Σκεφτείτε ότι τα πλαστικά καλαμάκια, ναι, και μόνο αυτό να πω να το ξέρει και ο κόσμος, μια και η Κρήτη είναι ένα πολύ τουριστικό μέρος. Τα πλαστικά καλαμάκια απαγορεύονται δια νόμου. Αυτά τα πλαστικά καλαμάκια που βλέπετε να κυκλοφορούν είναι όλα πάμα. Δηλαδή η συνεχιζόμενη χρήση του είναι παράνομη. Εάν υπήρχε ο ελάχιστος έλεγχος, αυτοί που τα διακινούν αυτή τη στιγμή να καταβάλουν τεράστια πρόστιμα για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Η παρανομία χάνει την ουσία της και την έννοια της από τη στιγμή που έχουμε βάλει στη ζωή μας μία ανεξέλεγκτη χρήση διαδικτύου. Αυτά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Πληθάρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.